to my channel again. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μαλλιά. Δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ βίντεο για μαλλιά, αλλά θα σου πω και κάποια προϊόντα για skin care. Είναι δυνατόν εγώ σε βίντεο να κάνω κάτι και να μην έχω skin care? Όχι, πες μου δηλαδή. Λοιπόν, με αφορμή ένα δέρμα από το οποίο μου είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα από Femme Fatale και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα είναι μια ελληνική εταιρεία και μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με ελληνικές εταιρείες. Στα stories που σας είχα κάνει στο Instagram και σας έδειξα κάποια προϊόντα για τα μαλλιά, με αφορμή τα πολλά μηνύματα που μου στείλατε, επειδή έπρεπε να σας πω κάνε εκείνο, κάνε τα άλλο, σκέφτηκα και εγώ να κάνω αυτό το review για να δείτε τι ωραία πράγματα μου στείλανε και τι ωραία απόδοση έχουν για τη φροντίδα των μαλλιών μου. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, είναι σε travel size και είναι φανταστικά. Στο τέλος του βίντεο σας έχω και διαγωνισμό, οπότε αν θέλετε να δείτε αυτό το review και τι ωραία προϊόντα θα σας κάνω δώρο εγώ και το Femme Fatale, μείνετε στο βίντεο. Christmas is here. Ας αρχίσουμε πρώτα απ' όλα από την ποιότητα των μαλλιών μου. Όπως με είχατε γνωρίσει, εγώ ήμουνα μία κοκκινομάλα. Έβαλα ντεκαπάς, έκανα φλασάκια, ήθελα να το ανοίξω. Σε κάποια στιγμή δεν ήταν και πολύ σε καλή κατάσταση το μαλλί μου, με αποτέλεσμα να το κάψω. Όμως ξαφνικά μου γύρισε το μυαλό και έγινα πιο γήινη, δηλαδή πιο στο φυσικό μου. Το έκανα καστανό. Στην αρχή ήταν λίγο πιο ανοιχτό, αλλά τώρα τελευταία αρχίζω και το σκουραίνω. Βέβαια, κάποια στιγμή μπορεί πάλι να θέλω να το ανοίξω. Γενικά είμαι σε φάση των αλλαγών των μαλλιών μου. Ήταν και πιο μακρύ, το έκοψα. Ο τύπος των μαλλιών μου είναι ξηρός και κανονικός. Κανονικός προξηρός. Κανονικός προξηρός. Λοιπόν, τρώω γενικά μια ταλαιπωρία στα μαλλιά μου και γενικά θέλω να είναι δυνατά, να λάμπουνε, να έχουν την ενδυνάμωσή τους, αλλά και στην ουσία να θρέφω και τις άκρες μου. Και το τελευταίο καιρό, να σου πω την αλήθεια, χρησιμοποιώ πολύ επαγγελματικά προϊόντα και ευρείας κατανάλωσης, εννοείται, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γενικά να δοκιμάζω καινούργια προϊόντα για τα μαλλιά μου, για να δω τι επιτέλους θα μου κάτσει καλά. Και σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο έχω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που δοκίμασα τα προϊόντα από Femme Fatale και πρόσεχε, είναι και ελληνική εταιρεία. Ας αρχίσουμε που λέτε με το σαμπουάν. Είναι ένα σαμπουάν για μαλλιά, για ταλαιπωρημένα μαλλιά, όπως είναι το δικό μου ουσιαστικά, από τεχνικές εργασίες που αναζωογονεί, ενυδατώνει την τρίχα χάρη στο όξινο pH του. Κατευθείαν μου χάρισε λάμψη, ενυδάτωση από την πρώτη εφαρμογή, μπορώ να σου πω, και κατευθείαν είδα μια λάμψη και μια υγιή εμφάνιση στα μαλλιά μου. Διαφορά από τα άλλα σαμπουάν είναι αυτή. Αυτό εδώ το σαμπουάν έχει ενεργά συστατικά οξύρων φρούτων αλλά και πράσινο τσάι, τα οποία σου δίνουν μία ενδυνάμωση και ενυδάτωση. Και από την πρώτη εφαρμογή καταλαβαίνεις ότι καθαρίζει σε βάθος, ενδυναμώνει και γενικά είναι πάρα πολύ ταμπερά τα μαλλιά σου. Συνεχίζουμε τώρα με τη μάσκα. Όπως βλέπεις είναι στην ίδια συσκευασία, στα ίδια ml, είναι στα 100. Μιλάμε για μία θρεπτική μάσκα με ισχυρή επανορθωτική δράση και κλείνει τα λέπτα της τρίχας, επαναφέροντάς την στη φυσιολογική της κατάσταση. Έτσι η τρίχα ξαναβρίσκεται. Και σε αυτήν εδώ τη μάσκα έχουμε ενεργά συστατικά οξέα φρούτων και πράσινο τζάι. Η υφή της είναι πάρα πολύ απαλή υφή, κρεμώδης και μυρίζει απίστευτα. Μου φαίνει λίγο έτσι η μυρωδιά της σαν απαλό τάλκ, αλλά ειλικρινά όταν έρχεται σε επαφή με τα μαλλιά βγάζει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας και χαρίζει απαλότητα κατευθείαν στα μαλλιά μου. Γίνονται πιο εύκολα μετά στο χτένισμα και γενικά υπάρχει μια απαλότητα στα μαλλιά μου και το ευχαριστιέμαι και αυτομυρίζομαι. Θα συνεχίσω που λέτε με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι σε σπρέι, αλλά δεν είναι σπρέι. Θα σου πω ακριβώς τι είναι. Λοιπόν, είναι ένα σπρέι όπως ονομάζεται, αλλά το βλέπεις, είναι 10 σε 1. Είναι που λέτε ένα σπρέι πολλαπλής δράσης, ουσιαστικά είναι μια θεραπεία για τα μαλλιά. Είναι κατά του φριζαρίσματος, επανορθώνει τα φυδατωμένα μαλλιά, δίνει γυαλάδα, λάμψη, δίνει σώμα, όγκο και τα προστατεύει από τη θερμότητα, το πιστολάκι, και τα διατηρεί το styling και θρέφει παρά. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο έχει απαραίτητα έλαια ώστε να διατηρεί την γυαλάδα και τη λάμψη στο μαλλί. Λοιπόν, έχει έλαιο αργανέλαιο, έχει μακαντέμια, έχει αμενοξέ
μεσαία κερατίνης. Όλα αυτά είναι τέλεια ώστε να υπάρχει μια ενδυνάμωση, μια αναζωογόνηση. Όταν τα διάβασα όλα αυτά, όταν κοίταζα δηλαδή τα ενεργά συστατικά και αυτά, λέω αποκλείεται να τα κάνει όλα αυτά τα οποία υπόσχεται. Όμως από την πρώτη εφαρμογή, όλα αυτά που σας είπα, όλες αυτές οι 10 αποστολές που κάνει στο μαλλί, τις κάνει. Είναι πολύ ωραίο προϊόν. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι δεν είναι σπρέι, αλλά όταν το πιέζω, πρώτα το βάζω στο χέρι μου, το φέρνω σε επαφή με τα δάχτυλά μου ώστε να έρθει και στη θερμοκρασία που θέλω και το απλώνω. Είναι σπρέι, είναι μία κρέμα ουσιαστικά, έχει κρεμώδη υφή. Όταν τα έχω βρεγμένα τα μαλλιά μου, κάνω έτσι ένα μασαζάκι όλο, οπότε να τα ετοιμάσω, αν τυχόν βάλω μετά πιστολάκι, και γενικά με βοηθάει πάρα πολύ στο styling και ξεμπερδεύει πάρα πολύ τη τρίχα όταν το χτενίζω. Όταν μένει είναι στεγνά τα μαλλιά, μου ενυδατώνει φοβερά τις άκρες. Εν τω μεταξύ, μία λεπτομέρεια. Ουσιαστικά θέλει πολύ λίγη ποσότητα. Γιατί αν βάλεις πολύ ποσότητα, αρχίζει και λαδώνει και κολλάει το μαλλί και κάτι το οποίο δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Σιγά μην το θέλουμε. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά αυτό το προϊόν μου διώχνει και την ξηρότητα, αλλά παράλληλα χαρίζει και απόλυτη. Αχ, παιδιά, ψωνάρε εδώ. Η Μόνικα Μπελούτσι! Λοιπόν, όμως μου αφήνει έτσι μία ευχάριστη αίσθηση και μία ευχάριστη κίνηση στα μαλλιά μου. Και επειδή δεν μου φτάνει η περιποίηση των μαλλιών μου όταν κάνω μπάνιο, εννοείται ότι περιποιούμε και το πρόσωπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνω μπάνιο, που το βρέχω το πρόσωπό μου και έτσι ανοίγουν και οι πόροι. Θέλω ακόμα να του δώσω ένα booster, αδερφέ, και να το ενισχύσω για να βάλω μετά τις μάσκες μου και αυτά. Λοιπόν, σαν πρώτο προϊόν, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω δοκιμάσει, είναι πάλι από τον Femme Fatale, είναι από την εταιρεία QC και μιλάμε για έναν απολεπιστικό, καθαριστικό προσώπο. Που η κόκκι του είναι πάρα πολύ μικροσκοπική, μου απομακρύνει τους σπόρους, ναι, στο λέω γιατί το έχω δοκιμάσει, έχει χυλίσματα αλόης αλλά και χαμομηλιού. Εγώ ουσιαστικά το χρησιμοποιώ 2 φορές την εβδομάδα σε βρεγμένο πρόσωπο, κάνω μασαζάκι, μου δίνει απίστευτα την αίσθηση εκείνη την ώρα της μυρωδιάς της φρεσκάδας. Το καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα καθαρίζει το δέρμα μου. Ειλικρινά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό προϊόν. Μου χαρίζει μια ήπια ουσιαστικά απολέπιση. Δεν ερεθίζει καθόλου το δέρμα. Είναι για όλους τους τύπους του δέρματος. Και μιλάμε τώρα για ένα οικονομικό προϊόν το οποίο έχει μόλις 7,95. Τέλος, αφού τελειώνω το peeling μου, εννοείται ότι δεν αφήνω το πρόσωπο μου ποτέ ακάλυπτο. Ναι, μεν θα κάνω και τη μασκούλα μου, αλλά φιλενάδα, σου έχω αυτή εδώ πέρα τη μικροσκοπική κρέμα η οποία σε διευκολύνει πάρα πολύ στα ταξίδια σου. Είναι μια κρέμα juicy, μια κρέμα όπως βλέπεις feel free και είναι μια κρέμα σε μορφή gel. Η απαλότητα δεν έχει όρια. Εγώ τη χρησιμοποιώ το πρωί και το βράδυ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύσταση επειδή είναι σε μορφή gel. Πρώτα απ' όλα απορροφάται πάρα πολύ εύκολα. Δεν κολλάει, δεν αφήνει καθόλου λιπαρή ουσία πάνω στο δέρμα. Είναι ό,τι καλύτερο για να τη χρησιμοποιήσεις πριν το make-up σου. Είναι πάρα πολύ οικονομική και στην ουσία σου αφήνει ενυδατωμένη πλήρη την επιδερμίδα σου. Και κάπου εδώ, κορίτσια μου, ήρθε η ώρα να σας πω για το διαγωνισμό. Όπως είδατε, επειδή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και γενικά εγώ δεν σας ξεχνάω, εγώ και το Femme Fatale σου κάνουμε δώρο τα 3 προϊόντα για τα μαλλιά. Σαμπουάν μάσκα, αλλά και αυτό το καταπληκτικό σπρέι σε παρένθεση κρεμούλα 10-1. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνεις like στο βίντεο, να ακολουθήσεις το Instagram ή να κάνεις like στη σελίδα του Femme Fatale, ώστε να τους ευχαριστήσουμε για αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό το δώρο. Από κάτω το σχόλιο συμμετέχω και να μου πεις ό,τι άλλο γουστάρεις. Έχουμε γιορτινές μέρες. Ναι, έχεις μπει αλήθεια στο πνεύμα το mood του Χριστουγέννων. Ο διαγωνισμός θα λήξει 23 του μηνός, οπότε όποια νικήτρια βγει θα της απαντήσω στο σχόλιο. Εγώ γενικά, όπως ξέρετε, στα giveaway εδώ πέρα στο YouTube δεν απαντάω για ευνόητους λόγους, απλά αφήνω καρδούλες. Αλλά άμα μου πεις κανένα πετυχημένο σχόλιο, εντάξει ρε φιλενάδα, δεν γίνεται να μην σου απαντήσω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, κορίτσια μου. Αν σας άρεσε, σας είπα τι θα κάνετε. Έτσι κι αλλιώς δεν θα κάνατε like. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!